Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Όπως βλέπετε στον τίτλο του βίντεο, σήμερα θα διαβάσουμε μια ιστορία που μας έχει στείλει μια φίλη, η οποία θέλει να είναι διδακτική αυτή η ιστορία για νέα παιδιά και ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι και ονειρεύονται και επιθυμούν να φτιάξουν εντός εισαγωγικών τη ζωή τους για κόκκινες σημαίες, τις οποίες είναι καλή ιδέα να βλέπουμε από την αρχή, να τις εντοπίζουμε από την αρχή, ώστε να γλιτώνουμε από τον πόνο τον οποίο στην παρούσα περίπτωση έχει βιώσει η φίλη που μας έστειλε την επιστολή. Μια ιστορία. Δεκαετία του 90. Είχα τελειώσει τις σπουδές μου, επέστρεψα, βρήκα δουλειά. Ο καιρός κυλούσε, πλησίαζα τα 28 και το μόνο που έμενε ήταν να βρω έναν άνδρα να νοικοκυρευτώ, να ανοίξω σπίτι, να κάνω οικογένεια. Τα γνωστά. Η αλήθεια δεν έπεσα και με τα μούτρα στο ψάξιμο. Δεν είχα καθόλου εμπειρίες με το αντίθετο φύλο. Μεγάλωσα πάρα πολύ αυστηρά από τη διαζευγμένη μητέρα μου, η οποία είχε φάει το ξύλο της ζωής της από τον δίγαμο πατέρα μου. Όταν λες δίγαμο, φαντάζομαι ήταν ο δεύτερος του γάμος, έτσι υποθέτω ότι εννοείς. Και μεγαλώνοντας, εμπέδωσα το καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνειμα. Και μόνο πόσοι πρόστιχες και κοινές σαλιαρίζουμε τα αγόρια που το μόνο πράγμα που έχω στο μυαλό τους, τα αγόρια, αυτά της έλεγε η μητέρα της δηλαδή, είναι πώς να σε ρίξουν στο κρεβάτι, να σε εκμεταλλευτούν και να σε εγκαταλείψουν ατιμασμένοι και καταστραμμένοι, δακτυλοδειχτούμενοι και ξεφτυλισμένοι. Άρα εδώ μας γράφει η φίλη ότι η μητέρα της τη μεγάλωσε με πολύ αυστηρότητα, συντηρητισμό και μεταφέροντας της απόψεις ότι ο ερωτισμός, το φλερτ είναι κάτι βρώμικο και κάτι επικίνδυνο. Ήμουν όμως πολύ κοινωνικός και πρόσχαρος άνθρωπος και παρόλο που δεν είχα στην αρχή καθόλου γνωριμίες, σιγά σιγά ξεκίνησα να βγαίνω και να γνωρίζω περισσότερο κόσμο και ανάμεσά τους και αγόρια. Έβρισκα την παρέα των αγοριών ευχάριστη και ενδιαφέρουσα, πιο χαλαρή, χωρατατζίδικη και ανάλαφρη. Για μένα ήταν ένας καινούριος κόσμος και ένιωθα πολύ εντυπωσιασμένη παρακολουθώντας το αντίθετο φύλο. Ίσως φίλη, η πρώτη κόκκινη σημαία στη δική σου ιστορία είναι ότι στα τέλη της δεκαετίας των 20 άρχισες να κοινωνικοποιείσαι με τα αγόρια και όχι νωρίτερα. Αυτή ήταν η πρώτη κόκκινη σημαία για τη δική σου πλευρά. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο μας μεγαλώνουν οι γονείς μας, τα μηνύματα τα οποία μας μεταφέρουν μέσα από τη διαπαιδαγώγησή μας, δυστυχώς επηρεάζουν πολύ και τις επιλογές μας στο μέλλον και δι την επιλογή συντρόφου. Προσπαθούσα, λες, να φανταστώ τον εαυτό μου με κάποιον από αυτούς στο μέλλον σαν σύζυγό μου. Ώσπου μια μέρα στην παρέα συστήθηκε ο φίλος του φίλου, αντικειμενικά εμφανίσιμος και ευγενέστατος. Μου έδειξε τον ενδιαφέρον του αμέσως και ακολούθως μια ευγένεια, σε βαθμό που αναρωτιόμουν εάν υπήρχαν ακόμη πρίγκιπες. Στο διάστημα του φλερτ υπήρξε στοργικός, τρυφερός, υπομονετικός, συγκρατημένος. Αυτό με βοήθησε πολύ, γιατί μέχρι τότε δεν είχα ανταλλάξει ούτε ένα φιλί με κανέναν. Δεν είχα ούτε μια σχέση, ούτε ένα φλερτ. Όλες οι φίλες μου μου έλεγαν πόσο τυχερή είμαι που με γυροφέρνει ο γόης της παρέας, πως φαινόταν καλό παιδί, πως είχε τη δουλειά του και θα έπρεπε να σκεφτώ πιο σοβαρά την κατάσταση. Έτσι και έγινε. Στο μυαλό μου άρχισαν τα σενάρια οικογενειακής αποκατάστασης. Δηλαδή, προτού ακόμη συνδεθείτε ουσιαστικά, προτού ακόμη το γνωρίσεις ως άνθρωπο, ως προσωπικότητα, ως χαρακτήρα και το δεις σε όλες του τις εκφάνσεις, μόνο από το βομβάρδισμα αγάπης που σου έκανε στην αρχή της γνωριμίας και στο φλερτ και από την καλή κοινωνική εικόνα που είχε αυτό στο περιβάλλον σας, στις φίλες κλπ, μπήκε στη διαδικασία να σκέφτεσαι γάμο μαζί του. Η απειρία σου, η έλλειψη γνώσεων γύρω από την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις ερωτικές σχέσεις, μαζί με τη δικιά του σαγηνευτική συμπεριφορά, σε οδήγησα σε αυτό το σημείο. Στο διάστημα που ακολούθησε είχαμε βγει πολλές φορές σε καφετέρειες για φαγητό κτλ. Πάντα γλυκομήλυτος και προσεγμένος. Φρόντιζε να δείχνει ενδιαφέρον στα θέματα που ξεκινούσα για συζήτηση και να συμφωνήσει όλα μαζί μου. Αν και επέμενε να πληρώνει πάντα αυτός τις εξόδους μας, υπήρχαν φορές που δεν αρνήθηκε να πληρώσω εγώ, κυρίως όταν ο λογαριασμός ήταν πιο φουσκωμένος. Να μια κόκκινη σημαία. Στην πορεία συναντήσεις έγιναν πιο συχνές.
Δεν είναι κακή ιδέα να πληρώνουν και οι δύο σύντροφοι όταν βγαίνουν έξω, αλλά όταν κάποιος πληρώνει, όταν ο λογαριασμός είναι χαμηλότερος και όταν είναι ψηλότερος αφήνει την κοπέλα να πληρώσει, ίσως αυτό να δείχνει ότι θέλει αυτός να έχει τις εντυπώσεις ότι πληρώνει, αλλά στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο βάρος να το παίρνει σύντροφός του. Στην πορεία συναντήσεις έγιναν πιο συχνές. Είχα την ευκαιρία να τον παρατηρώ και να παρακολουθώ τις αντιδράσεις του. Έβλεπα, για παράδειγμα, μια μυδρή γκριμάτσα δυσαρέσκειας κάθε φορά που αντιπρότεινα κάτι άλλο από αυτό που πρότεινε αυτός, και επειδή δεν ήθελα να το στενοχωρώ, εξάλλου εγώ προσπαθούσα πάντα να βρίσκω χαρά και ενθουσιασμό σε ό,τι έκανα, υποχωρούσα και ακολουθούσα τις επιλογές του. Τότε έβλεπα την αλλαγή στο πρόσωπό του. Έβλεπα μια ικανοποίηση και αισθανόμουν κι εγώ ικανοποιημένη που έκανα έναν άνθρωπο να αισθανθεί όμορφα. Πάντα μου άρεσε αυτό, δηλαδή να είμαι η αιτία να χαμογελούν οι άνθρωποι και να τους βοηθώ όπου και όπως μπορώ, ώστε να μην αισθάνονται δυστυχισμένοι. Ήσουν δηλαδή ένας κανονικότατος people pleaser. Άλλη μια κόκκινη σημαία. Όταν προτείνεις κάτι διαφορετικό, να κατεβάζει τα μούτρα του άλλος και να ενοχλείται και να θέλει να γίνεται πάντα το δικό του. Πάμε να δούμε τώρα πώς έγινες people pleaser. Από τα παιδικά μου χρόνια είχα ζήσει τη δυστυχία. Ο πατέρας μου ξυλοκοπούσε άγρια τη μητέρα μου και η μητέρα μου με τη σειρά της εμένα, επί καθημερινής βάσης μέχρι που πήγα γυμνάσιο. Βέβαια, τα παιδιά που έχουν φάει πολύ ξύλο δυστυχώς είναι πολύ πιθανό να γίνουν people pleasers. Είχα ζήσει εξάλλου και σεξουαλική παρενόχληση από συγγενείς του πατέρα μου, οι οποίοι έρχονταν να βοηθήσουν τάχα τη μητέρα μου και ρωτώντας την εάν χρειαζόταν βοήθεια, πάντα όμως κατά την απουσία της, με έβρισκαν κοριτσάκι 10 χρονών και με γόνιαζαν και με χάιδευαν στα προσωπικά μου μέρη, τα είχαμε συμπόνια. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Άλλοι συγγενείς του πατέρα μου κατήγγειλαν στο γραφείο ευημερίας ότι σκανδάλιζα τους γέρους της γειτονιάς επειδή τάχα κυκλοφορούσα με κατάλληλη ενδυμασία. Όταν ήρθε μάλιστα λειτουργός εκείνο το καλοκαίρι, μου πάλι μόνη στο σπίτι και με βρήκε εντός εικόνα κατάλληλα ντυμένη, με ένα σορτσάκι από τα ρούχα που μου έφερνε η φιλόπτωχος της ενορίας μου και ένα μπλουζάκι λευκό σχολικό της γυμναστικής, από το οποίο διαγραφόταν, θυμάμαι χαρακτηριστικά, το άγουρο ακόμα στήθος μου, η γυναίκα μου μίλησε με πολύ ευγένεια και φεύγοντας μου είπε να μην ανησυχώ. Ήμουν πέμπτη δημοτικού, θα πήγαινα έκτη. Δεν είπα τίποτα σε κανέναν για αυτά που περνούσα. Ήξερα πως μπιπ θα με ανέβαζε και μπιπ θα με κατέβαζε η μάνα μου και οι συγγενείς της, και το ξύλο, οι εξευτελιστικοί χαρακτηρισμοί θα έπεφτα ξανά βροχή. Λυπάμαι πάρα πολύ, αγάπη μου, για όσα πέρασες. Ήθελα λοιπόν, μεγαλώνοντας, να πάψω να είμαι η πηγή συμφορών και δυσκολιών και προσπαθούσα να προσαρμόζομαι με τα θέλω και τις επιθυμίες των άλλων ανθρώπων ώστε να είναι χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, αφήνοντας όμως έξω και απ' έξω τη δική σου χαρά και ικανοποίηση. Ήσουν ο ορισμός του people pleaser. Αυτό το μοτίβο ακολούθησα και με το πρώτο και μοναδικό μου φλερτ. Κατά την πρώτη φάση της γνωριμίας εισέπρατα πάντα ευγένεια, κομπλιμέντα, μικρά δωράκια. Ένα λουλούδι, ένα σημείωμα, μια εκδρομή στη θάλασσα, μια βόλτα στο πάρκο, το ηλιοβασίλεμα. Δεν αισθανόμουν ερωτευμένη. Αισθανόμουν κολακευμένη. Άλλη μια κόκκινη σημαία, να μην είσαι ερωτευμένη. Αισθανόμουν ευγνωμοσύνη για αυτόν τον άνθρωπο που με δέχθηκε όπως ήμουν, λόγω της χαμηλής σου αυτοεκτίμησης. Πώς ήταν δυνατόν εγώ, ένα φτωχοκόριτσο της κακιάς ώρας, που από τα 10 μου καθάριζα με τη μητέρα μου σπίτια και γραφεία, να προκαλώ τόσο θαυμασμό σε έναν άνθρωπο σαν κι αυτόν? Τύχη βουνό! Γι' αυτό αποφάσισα να προχωρήσω και στο επόμενο βήμα, στο σεξ. Ξεκαθάρισα πως δεν είχα προηγούμενες εμπειρίες και πως χρειαζόμουν βοήθεια στο θέμα αυτό. Έδειξε τρομερή κατανόηση. Δεν σηκώθηκε να φύγει όπως νόμιζα γιατί θα με θεωρούσε προβληματική. Αυτό το ακούω πολύ συχνά από κοπέλες οι οποίες είναι 25-30 χρονών και δεν είχαν προηγούμενες ερωτικές εμπειρίες, που νομίζουν αν το πουν στο νέο του σύντροφο ότι δεν είχαν προηγούμενες ερωτικές εμπειρίες, ότι αυτός θα σηκωθεί και να φύγει. Υπάρχει αυτός ο φόβος. Κατά τη διάρκεια των ερωτικών μας επαφών δεν ένιωσα κάτι από όλα όσα διάβαζα ή άκουγα από τις φίλες μου να λέγονται. Είχε και ένα θέμα πρόωρης εξπερμάτισης, κάτι που όμως μου εξήγησε συνέβαινε επειδή με ήθελε πάρα πολύ και δεν κρατιόταν. Το θέμα αυτό βέβαια κράτησε 22 χρόνια. Είχε θέμα ο τύπος. Το να έχει κάποιος ένα τέτοιο θέμα δεν είναι πράσινη, δεν είναι κόκκινη σημαία αυτή καθεαυτή. Είναι όμως πρόβλημα, δεν το παραδέχεται πως έχει θέμα και δίνει μια εξήγηση του τύπου «Α, επειδή σε θέλω πολύ και γι' αυτό συμβαίνει
και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να πάει σε ένα γιατρό και να πάρει τη βοήθεια που μπορεί να τον βοηθήσει να, να ξεπεράσει αυτό το θέμα. Ο γάμος έγινε μετά από 3 χρόνια γνωριμίας. Όλο αυτό το διάστημα, οι κόκκινες σημαίες, όπως εξ των εξωτερών έμαθα πως λέγονται τα σημάδια χειριστικής ή τοξικής συμπεριφοράς, ήταν πολλές. Αλλά και πάλι πιστεύω πως ήταν τόσο μεγάλη η ανάγκη μου να νιώσω ότι ανήκω κάπου, ότι έχω έναν άνθρωπο που θα με νοιάζεται, θα τον εμπιστεύομαι, θα με φροντίζει και θα το φροντίζω, θα μοιράζομαι, θα συνεργάζομαι, θα προσφέρω και θα σέβεται την προσφορά μου, που και να καταλάβαινα τι γινόταν πάλι δεν θα αντιδρούσα γιατί με κοίταξε. Και η ματιά του με έδωσε οντότητα. Με έβγαλε από τη σκιά και με έβαλε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του. Με έκανε να νιώσω σημαντική. Υπήρχα. Σε όλη αυτή την παράγραφο κρύβεται, περιγράφεται αυτό που πολύ συχνά μου λέτε, ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει μόνος, ότι ο έρωτας μπορεί να είναι το νόημα της ζωής. Αυτό ακριβώς. Ότι υπάρχω επειδή ο άλλος με βλέπει. Υπάρχω επειδή έχω σχέση. Τι να πρωτοθυμηθώ όμως. Όταν βγήκαμε μια φορά αυτός, εγώ και η κουμπάρα μας, και για όσο κράτησε η έξοδος, ήταν σε άλλο τραπέζι με φίλες του που τυχαία βρήκε μπροστά του εκείνο το βράδυ, και που όταν του το ανέφερα, πως ντράπηκα περισσότερο για την κουμπάρα μας που αισθάνθηκε άβολα, αυτός απάντησε πως είχε καιρό να δει αυτές τις φίλες του, ναι, μας μπορούσε να μας δει οποιαδήποτε στιγμή. Όταν φόρεσα ένα φόρεμα με την πλάτη έξω και μου είπε να πάω να το βγάλω γιατί φωνάζει από μακριά ότι κουνάω τον ποπό μου. Όταν πια άρχισε να μου ζητάει διαρκώς να τον ενισχύω οικονομικά, γιατί αυτός δεν πληρωνόταν όσο εγώ αλλά λιγότερα και δεν αισθανόταν καλά να χρωστάει στην τράπεζα. Όταν δούλευα 2 δουλειές για να καλύψω τα έξοδα του γάμου και αυτός εργαζόταν μέρα παραμέρα και έκανε παράπονα πως δεν με βλέπει τις μέρες που δεν δουλεύει και αυτό το στενοχωρεί, γι' αυτό θα κανονίζει εξόδους με φίλους του για να ξεσκάει και να γεμίζει την ώρα του. Όταν αργότερα μου ανέφερε πως για να μην με ταλαιπωρεί με υπογραφές και διάφορα διαδικαστικά, θα ήταν καλύτερα να γράψουμε το σπίτι στο όνομά του, επειδή εγώ και πρωινά και απογεύματα δούλευα και δεν είχα χρόνο να τρέχω για το σπίτι, του οποίου βέβαια το δάνειο πλήρωνα εγώ. Όταν είχα μια αποβολή και έπρεπε να με πάει κάποιος στην κλινική και να με φέρει πίσω και του ζήτησα να πάρει άδεια από τη δουλειά του για να με βοηθήσει και αυτός μου είπε να πάω με ταξί γιατί είχε μια πολύ σημαντική συνάντηση με τη δουλειά του και έτσι και έγινε, σημεάρες τεράστιες. Όταν μετά την αποβολή και την επιστροφή μου στο σπίτι ήρθαν φίλες μου να με δουν και μου έκανε παρατήρηση μπροστά τους, πώς δεν τις κέρασα κάτι και απορεί πως με θεωρούν φίλοι τους, αντί να πάει αυτός να κεράσει τις φίλες σου και να σε σεβαστεί που ήσουν άρρωστη μετά την αποβολή, που ήσουν ταλαιπωρημένη μετά την αποβολή, σου είπε αυτό. Όταν κατανάλωνε κάθε βράδυ μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και όταν του είπα να το περιορίσει γιατί κάνει κακό στην υγεία του, μου απάντησε πως εγώ φταίω που πίνει, επειδή δεν κάθομαι μαζί του να περνάει την ώρα του, δεν έχει παρέα και γι' αυτό αναγκάζεται να πίνει. Όταν τυχαία βρήκα ένα ημερολόγιο που κρατούσε και έγραφε πως περνούσε την ημέρα του στις καθημερινές οικογενειακές μας στιγμές, και ενώ ανέφερε ονομαστικά και τον πιο άσχετο άνθρωπο, το δικό μου όνομα, έστω μια μικρή αναφορά δεν υπήρχε πουθενά, πρωταγωνιστής ήταν πάντα αυτός. Κάθε σημείωμα ξεκινούσε και κατέληγε με το εγώ. Όταν μάλιστα τον ρώτησα «Μα γιατί χρειάζεται να τα γράφει όλα αυτά», με πολύ έντονο ύφος μου είπε πως αυτά είναι προσωπικά του και να μην τα ξαναγγίξω, και από τότε έκρυψε το ημερολόγιο αυτό. Όταν αργότερα στην οικογενειακή μας ζωή του ζητούσα να συζητήσουμε τις δυσκολίες των παιδιών στο σχολείο, προβλήματα καθημερινά, οργάνωση του σπιτιού, των εξόδων, και μου έλεγε πως θέλω να τον αρρωστήσω γιατί αγχώνεται εύκολα και δεν τον σκέφτομαι. Όταν έβλεπε τσόντες κατά τη διάρκεια της λοχείας μου και μου έλεγε πως είχε ανάγκες και έπρεπε να τις καλύψει, και εγώ του εξηγούσα πως αν και καταλαβαίνω τις ανάγκες του, νιώθω πολύ κουρασμένη από τον τοκετό, το θυλασμό και τη φροντίδα του βρέφους και των άλλων παιδιών, και το μόνο που ζητώ είναι λίγος χρόνος για να αναχτίσω τις δυνάμεις μου και πως αυτό με κάνει να αισθάνομαι άσχημα. Όταν μου έλεγε πως είμαι σπάταλη και για να μην πετάω τα λεφτά μας είναι καλύτερα να μην έχω μετρητά ούτε κάρτα, μόνο βιβλιάριο επιταγών για να πληρώνω φροντιστήρια, γιατρούς, δίδακτρα σχολείων, όλα τα βασικά έξοδα του σπιτιού, και πως για τα προσωπικά μου ψώνια, ρούχα, παπούτσια, καλλιντικά θα τα πλήρωνε αυτός εφόσον τα ενέκρινε και θα τον πλήρωνα αργότερα με επιταγή,
πλήρης έλεγχος των οικονομικών σου και οικονομική κακοποίηση. Ότι κάθε μήνα όφιλα να του δίνω χαρτζηλίκι 500 ευρώ εφόσον το να είναι μείον ο λογαριασμός του τον ενοχλούσε ενώ εμένα όχι. Ότι όταν αποφάσισα να κάνω μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως έστειλε τη μητέρα του να μου πει πως οι άντρες κάνουν ερωμένες όταν οι γυναίκες τους δεν δίνουν σημασία και ασχολούνται με άλλα πράγματα και ύστερα χωρίζουν και να προσέξω μην πάθω το ίδιο. Όταν μου πετούσε διάφορα αντικείμενα κάθε φορά που νευρίαζε και με στόλιζε με διάφορα κοσμητικά επίθετα. Όταν του ανέφερα πως είναι βίαιος, απαντούσε πως η συμπεριφορά μου τον ανάγκασε να τον κάνει. Ναι. Συνηθισμένη, πολύ συνηθισμένη ατάκα, η δικιά σου συμπεριφορά με έχει αναγκάσει να γίνω βίαιος. Όχι, μάνα μου, είσαι βίαιος από μόνος σου, δεν σε αναγκάζει κανείς. Σταμάτησε μόνο όταν τον απείλησα πως θα τον καταγγείλω στην αστυνομία και υπάρχει κίνδυνος να χάσει τη δουλειά του. Όταν για κάθε φορά που απλώς έκανε μια δουλειά σαν πατέρας ή σαν οικογενειάρχης, για παράδειγμα να φροντίσει τον κήπο ή να μαγειρέψει, έπρεπε να τον επαινώ και να τον εγκομιάζω, να τον εκθιάζω, αλλιώς κατέβαζε τα μούτρα του και έλεγε πως δεν μου αξίζει τίποτα. Όταν, μπορώ να γεμίσω εκατοντάδες σελίδες. Υπήρχαν βέβαια και όμορφες στιγμές όπου μου χαμογελούσε χωρίς να του προσφέρω κάτι από αυτά που απαιτούσε και φορές που μιλούσε για εμένα μπροστά σε κόσμο περιγράφοντας τη συνεισφορά μου στην οικογενειακή μας ζωή, το μεγάλωμα και τη φροντίδα των παιδιών σας σημαντική γιατί όπως έλεγε δεν ήμουν σαν τις άλλες γυναίκες που τους ένοιαζε μόνο η προσωπική τους φροντίδα, τα κομμωτήρια, αισθητική, νυχούδες, η αγορά ρούχων, παπουτσιών, η έξοδη κλπ. Και παραμελούσαν τις δουλειές του σπιτιού τους και τα παιδιά τους. Δηλαδή σου έκανε ένα κοπλιμέντο κατηγορώντας όλες τις άλλες γυναίκες μισογενιστικά, μάλιστα. Γενικά ήμουν αφοσιωμένη εξ ολοκλήρου στην ανατροφή των παιδιών μου και τις δουλειές του σπιτιού. Αυτό δεν με ενοχλούσε, αντιθέτως με ευχαριστούσε, γιατί θεωρούσα ευθύνη και καθήκον μου να μεγαλώσω τα παιδιά μου και να είμαι δίπλα τους, να είναι συναισθηματικά χορτάτα. Όταν απέκτησα παιδιά, φρόντισα να σταματήσω από τη δεύτερη μου δουλειά, ώστε να έχω όσο το δυνατό περισσότερο χρόνο μαζί τους. Το είδος άλλωστε της δουλειάς μου με βοηθούσε να είμαι μαζί τους τα απογεύματα στις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα, του καλοκαιριού. Βέβαια, ο τρόπος που το έλεγε άρχισε να με ενοχλεί, γιατί ένιωθα πως περισσότερο για τον εαυτό του καφιόταν. Πως αυτός δηλαδή ήταν ικανός και κατάφερε και διάλεξε μια γυναίκα που του πρόσφερε όλα αυτά, ενώ όλοι οι άλλοι άνδρες δεν ήταν και τόσο ικανοί και όλες οι άλλες γυναίκες δεν ήταν και τόσο σπουδαίες. Εγώ ήμουν και πάλι απούσα. Εγωκεντρικότατος ο άνθρωπος αυτός και προφανώς νάρκισσος. Έτσι πέρασαν 22 ολόκληρα χρόνια γνωριμίας και γάμου. Στο διάστημα αυτό, οι στιγμές χαράς και οικογενειακής ευτυχίας υπήρχαν επειδή τις κυνηγούσα, τις δημιουργούσα, αφήνοντας χώρο και περιθώριο στο σύζυγό μου και αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες στα έξοδα σπιτιού και παιδιών. Αυτό όμως άρχισε να με κουράζει συναισθηματικά και σωματικά. Σε μια εξέταση που έκανα, ο γιατρός διέγνωσε σύνδρομο χρόνιας κόπωσης και ήταν τότε που του ζήτησα να με ακούσει και να συζητήσουμε κάποια πράγματα που με έκαναν να αισθάνομαι άσχημα. Πάντα δεχόταν και έλεγε πως αυτός δεν είναι συντηρητικός σύζυγος, αλλά προοδευτικός. Του έλεγα τις ανάγκες μου, να βοηθάει περισσότερο με τη φροντίδα των παιδιών, να βοηθάει περισσότερο στις δουλειές και πάντα συμφωνούσε. Για 2-3 μερούλες έδειχνε πράγματι να νοιάζεται. Μετά πάλι τα ίδια. Ώσπου μια μέρα, όταν του ανέφερα πως κουράζομαι πολύ και χρειάζομαι τη βοήθειά του, απάντησε εμένα «θα σου περάσει». Δεν είπα τίποτα. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Δεν ήξερα πως να αντιδράσω. Βέβαια εννοείται πως δεν μου πέρασε. Άρχισα να έχω κρίσεις πανικού, να ξυπνώ μέσα στη νύχτα και να πνίγομαι να μην μπορώ να αναπνεύσω. Οι κρίσεις άπνοιας γίνονταν πιο συχνές σε διάφορες ώρες της ημέρας και της νύχτας. Άρχισα να χάνω κιλά, είχα δυνατήσει πάρα πολύ. Όλοι με ρωτούσαν αν είμαι καλά, όλοι ανησυχούσαν. Όλοι εκτός από αυτόν. Στις ερωτήσεις φίλων αν είμαι καλά, απαντούσε πως πάντα έτσι ήμουν και πως του αρέσω έτσι. Η μητέρα του μάλιστα, η οποία είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να γίνεται πάντα το δικό της και να έχει για όλα άποψη την οποία όφιλε να υπακούει, έλεγε πως είναι έτσι αυτή, πάντα άρρωστη και αδύνατη. Και έβλεπα την αποδοκιμασία στο πρόσωπό της. Οι κρίσεις μου επιδεινώνονταν και κάθε φορά που με άγγιζε ήθελα να κάνω εμετό. Όφιλε να του ικανοποιώ ότι είχε όρεξη τις ανάγκες του και αυτό με αηδίαζε. Με αηδίαζε επίσης το γεγονός πως συμπεριφερόταν σαν ένας έφηβος που όφιλε να ανεχτώ την ανώριμη του συμπεριφορά. Μα ιδίαζε που κάθε φορά που επισκεπτόμασταν το πατρικό του και τους συγγενείς του, να σημειωθεί πως μόνο με το σόι του κάναμε παρέα, κάτι που δεν με πείραζε γιατί από το δικό μου σόι δεν είχα και καλύτερη αντιμετώπιση, άρα σε βρήκε αυτός χωρίς οικογένεια ουσιαστικά και γι' αυτό σου επέβαλε και τον εαυτό του και τη δική του οικογένεια.
Εκεί λοιπόν μπροστά στους δικούς του συμπεριφερόντας σαν ένα μωρό που ήθελε τη σημασία της μητέρας του, την προσοχή της μητέρας του και αυτή άλλο που δεν ήθελε. Ήθελαν και οι δύο να είναι το επίκεντρο της προσοχής, πάντα. Όταν ο μεγάλος μας γιος έγινε έφηβος, ο σύζυγος μου τον ανταγωνιζόταν στις τρέλες. Και όταν του έλεγα πως ο ρόλος ενός πατέρα δεν είναι να κάνει τρέλες με τον έφηβο γιο του, αλλά να του βάζει όρια, τότε κατέβαζε τα μούτρα του και μου έλεγε πως θέλω να του κάνω τη δασκάλα. Σε αυτό δεν είχε και άδικο, αλλά ένιωθα πως έπρεπε να παρέμβω. Βεβαίως έπρεπε να παρέμβεις. Προσέφερε ποτά και τσιγάρα στο γιο μας, που έστω και αν ήταν άνω το 18, θεωρούσε ανεπίτρεπτη αυτή τη συμπεριφορά από πατέρα μαζί σου. Όταν του το έλεγα, μου απαντούσε πως του στερώ τη διασκέδαση και πως θέλω το σπίτι να μοιάζει με νεκροταφείο και πως γίνομαι σαν τους Ναζί. Λίγο πριν, λίγο μετά, δεν θυμάμαι ακριβώς, του ζήτησα να πάμε σε ένα σύμβουλο γάμου. Στο σύμβουλο άκουσα για πρώτη φορά την εικόνα που είχε στο μυαλό του για μένα. Είπε διάφορα, ότι αυτός ήταν ο στήλος του σπιτιού, ο κουβαλητής, ο άξιος, ο οικονόμος, ο οργανωτικός, ο. Εγώ ήμουν αυτή που χρειαζόταν πάντα τη βοήθειά του, που ήμουν ανίκανη σε πολλά πράγματα και πως χάρη στη δική του συμβολή πήγαν όλα ρολόι στην οικογένειά μας. Αγανάκτησα, εξοργίστηκα και αποφάσισα να απαλλαγώ από αυτόν. Έμαθα πως είχα και κάτι προκαρκινώματα στο στήθος και σκέφτηκα πως όσος καιρός μου έχει απομείνει θέλω να το ζήσω αναπνέοντας ελεύθερα. Ήμουν ήδη 50. Δεν ήθελα να ζω με έναν άνθρωπο που με είχε εκεί απλώς για να του καλύπτω τις ανάγκες του χωρίς να με αγαπά και να εκτιμά αυτό που πρόσφερα, αλλά να το θεωρεί αναφέρετο δικαίωμα δικό του και δική μου υποχρέωση. Ούτε μπορούσα άλλο να κάνω υπομονή για χάρη των παιδιών ώστε αυτά να έχουν μια δεμένη και ολοκληρωμένη οικογένεια, αυτά που εγώ στερήθηκα. Η συνέχεια πολύ δύσκολη σας σαν πουνόπερα. Έγιναν διάφορα, πώς δεν θα γίνονταν. Από αυτά τα διάφορα έφτασα στα όρια της κατάρρευσης σωματικής ψυχολογικής νευρικής. Ζήτησα στήριξη από ψυχολόγο. Εκεί έμαθα για πρώτη φορά τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά. Δεν ήθελα να πιστέψω πως ο σύζυγος μου είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Θεωρούσα πάντα πως ο κάθε άνθρωπος συμπεριφέρεται διαφορετικά. Έχει την ιδιοσυγκρασία του, το ταπεραμέντο του. Πίστευα πως κάποιοι άνθρωποι είναι συνεργάσιμοι, κάποιοι είναι εύκολοι, δύσκολοι, δεκτικοί, συναισθαλμένοι κλπ. Δεν μ' άρεσε να απορρίπτω ανθρώπους και πάντα έδινα και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και έκτη και έβδομη και βάλε ευκαιρία. Ήξερα και από μένα ότι το παρελθόν των ανθρώπων μπορεί να είναι δύσκολο και πως κάθε άνθρωπος έχει το δικό του γολγοθά. Ναι, αλλά κάποιοι αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, κάποιοι όχι. Ποια είμαι εγώ που θα κρίνω, να κατακρίνω, να επικρίνω, να απορρίψω έναν άνθρωπο. Στο σύμβουλο γάμου ξεκαθάρισα πως δεν μπορώ πια να ζω με έναν άνθρωπο που νιώθω πως με εκμεταλλεύεται και πως είμαι γι' αυτόν το μέσο για να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Δεν μπορώ να αγαπώ έναν τέτοιον άνθρωπο, είπα. Ήταν κι αυτός μπροστά. Αμέσως αναφώνησε. Μα εγώ θέλω να με αγαπούν. Δυο λαλούν και τρεις χορεύουν, οι ανάγκες του μόνο. Αποσβολώθηκα. Περίμενα η αλήθεια να ακούσω κάτι άλλο. Περίμενα να με διεκδικήσουν. Περίμενα να μου πούν πως ήμουν σημαντική, πως θα έκαναν τα πάντα για μένα, πως ήμουν κάτι το ξεχωριστό, πως η ζωή χωρίς εμένα δεν είχε νόημα. Δεν άκουσα τίποτα τέτοιο. Όταν μάλιστα αργότερο ο ψυχολόγος μου το ρώτησε, τι έκανες για τη σύζυγο σου για να της δείξεις ότι την αγαπάς, αυτός απάντησε, βγάζω τα σκουπίδια έξω. Κάτι που έκανε 1-2 φορές. Τότε το συχάθηκα. Το διάστημα που ακολούθησε μέχρι την έκδοση του διαζύγιου ήταν μαρτυρικό. Η εκδικητικότητα του έφτασε στο απροχώρητο. Παρουσίαζε τον εαυτό του σε όλους τους γνωστούς και τους συγγενείς του σαν το θύμα και έλεγε σε όλους πως με αγαπά, πως αναγκάστηκε να ζητήσει διαζύγιο γιατί τον εξώθησα να το κάνει επειδή έκανε εξωσυζυγική σχέση. Αυτό είπε και στο γιο μας, ο οποίος άρχισε να με βρίζει και να με σπρώχνει μπροστά του. Αυτός χαμογελούσε με ευχαρίστηση ενώ τα παιδιά έκλαιγαν. Ναι, έκανα μια εξωσυζυγική σχέση κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής. Αυτό βέβαια είναι μια άλλη μεγαλύτερη ιστορία, γιατί η εξωσυζυγική μου σχέση ήταν χειρότερη από το σύζυγό μου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν παντρεμένος με πολλές παράλληλες σχέσεις όπως έμαθα εκ των υστέρων, που αφού φρόντισε να διαδώσει σε όλους μας τους κοινούς γνωστούς την παράνομη μας σχέση, υποστήριξε πως τον κυνηγούσα και δεν μπορούσε να αντισταθεί. Επειδή μάλιστα δεν περνούσε καλά στο δικό του γάμο με την τυραννική, καταπιεστική, αχάριστη του σύζυγο, έλεγε πως γι' αυτό τον λόγο ενέδωσε στις ορέξεις μου. Ο σύζυγος μου έμαθε για τη σχέση αυτή γιατί ο συγκεκριμένος κύριος φρόντισε να τον ενημερώσει όταν του ζήτησα να διακόψουμε γιατί απλώς δεν ήθελα να συνεχίσουμε. Τέλος πάντων, από τη σκύλα στη χάριβδη πήγες, αγάπη μου. Τώρα, ένα μήνα μετά το διαζύγιο, ακούω διαστόματα στον δικηγόρο μου πως ο πρώην σύζυγός μου διεκδικεί νομικά τα δικαιώματά του.
Εξακολουθεί να μένει στο σπίτι μας, δεν φεύγει, παρόλο που αυτό ζήτησε διαζύγιο και επιμένει να πουλήσει το σπίτι, να πάρει ό,τι του αναλογεί για να συνεχίσει τη ζωή του. Λέει στα παιδιά πως τα αγαπά και δεν θέλει τίποτα άλλο εκτός από το καλό τους. Φροντίζει καθημερινά να τους λέει πως για την κατάσταση που αποκρατεί φταίω εγώ και γι' αυτό τον λόγο εγώ πρέπει να φύγω από το σπίτι. Ότι τα αγαπάει αλλά δεν έχει λεφτά για διατροφή επειδή τα φυλάει για να νοικιάσει σπίτι όταν θα το διώξω από το σπίτι. Ζήτησε από τον δικηγόρο να με βοηθήσει να προστατεύσω τα παιδιά μου, να με βοηθήσει να το βγάλω από το σπίτι για να επέλθει ηρεμία, να ζήσουν τα παιδιά σε ένα ασφαλές, οργανωμένο, ήρεμο περιβάλλον, επειδή υπάρχουν εντάσεις, φωνές, τσακωμή. Ζήτησα να περάσει το σπίτι στα παιδιά. Μπορεί, σύμφωνα με τον νόμο, ότι αποκτήθηκε από το γάμο να μοιράζεται εξίσου στο χωρισμένο ζευγάρι, αλλά τι γίνεται στην περίπτωση εκείνη που όλα τα οικονομικά έξοδα και την αποπληρωμή του σπιτιού την επομίστηκε ο ένας εκ των δύο? Εκτός από νομική, δεν υπάρχει ηθική ερμηνεία της δικαιοσύνης? Όχι, ήταν η απάντηση του δικηγόρου. Δυστυχώς ο νόμος δεν καλύπτει τη συναισθηματική κακοποίηση. Δεν μπορώ να αποδείξω ότι όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα θύμα ψυχολογικής, οικονομικής, λεκτικής βίας. Τον νόμο τον ενδιαφέρουν οι απτές αποδείξεις. Έχεις μαυρισμένο μάτι, σπασμένα παΐδια, μόλοπες, σε σάπισε στο ξύλο? Όχι, τότε ο νόμος δεν μπορεί να βοηθήσει. Τον νόμο δεν τον ενδιαφέρει ποιος πληρώνει τα δάνεια, ποιος από το ζευγάρι συνεισφέρει οικονομικά και συναισθηματικά περισσότερο στην οικογένεια από τον άλλο. Ο νόμος, όπως με πληροφόρησαν, ακολουθεί φόρμουλες, τύπους και αριθμούς. Σε ποιον είναι η κυρία μου γραμμένο το σπίτι? Ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης? Όπως έστρωσες λοιπόν να κοιμηθείς. Τώρα ξεκίνησα ξανά ψυχοθεραπεία γιατί οι κρίσεις πανικού μου επέστρεψαν. Η επαφή μου με τους δικηγόρους μ' αρρωσταίνει. Η άδικη και ανήθικη στάση του πρώην σύζυγου μου μ' αρρωσταίνει. Η σκέψη πως δεν μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό, να προστατεύσω τα παιδιά μου από τον ίδιο τον πατέρα που θέλει να αποκαταστήσει τον εαυτό του και όχι το μέλλον των παιδιών του, μ' αρρωσταίνει. Βρίσκομαι σε πλήρη απόγνωση. Γι' αυτό ακολούθησα τη συμβουλή του ψυχολόγου μου και κατήγγειλα στο 15900 την κατάσταση. Στην Κύπρο αντίστοιχος αριθμός το 1440. Το 15900 με βοήθησε λέγοντας μου τι ακριβώς να κάνω. Δύο ήταν οι περιπτώσεις. Είτε να αναφέρω είτε να καταγγείλω στον αστυνομικό σταθμό το περιστατικό βίας και τους φόβους μου για τη σωματική μου ασφάλεια, εφόσον ο πρώην σύζυγός μου πίνει και έχει βία ξεσπάσματα. Μετά από αυτό αισθάνομαι καλύτερα γιατί ακόμη στα αυτιά μου ηχούν τα λόγια του ψυχολόγου μου. Η βία πρέπει να αναφέρεται, να καταγγέλλεται. Επίσης ακολούθησα και τις υπόλοιπες του συμβουλές. Τώρα είμαι σε αναζήτηση ενός πιο διεκδικητικού δικηγόρου και άρχισα να παίρνω τηλέφωνο φίλες μου για να αποφορτίζομαι και να βλέπω πως η ζωή έχει και άλλες όψεις, λιγότερο σκοτεινές. Αν και ακόμη αισθάνομαι πως η κόπη μιας ζωής για να μπορέσω να σπουδάσω τα παιδιά μου, ώστε να πάρουν το δρόμο τους με κάποια εφόδια στη ζωή, πήγαν χαμένοι. Εν τούτης αντιλήφθηκα πως κάποιες φορές η ζωή ίσως είναι και θέμα επιλογών. Άλλες φορές πιστεύω πως είναι και θέμα κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικών υποδομών. Δεν αισθάνομαι πάντως πως η πολιτεία μπορεί να υπερασπιστεί τα θύματα συναισθηματικής βίας. Όχι. Αντιθέτως, νιώθω πως είμαι σε αυτόν τον αγώνα μόνη μου. Βέβαια, ξέρω πως είχα την επιλογή να παραμείνω σε αυτή τη σχέση, να συνεχίσω να δέχομαι τη συναισθηματική βία, να περιμένω να μεγαλώσουν τα παιδιά να πάρουν το δρόμο τους και αργότερα να έφευγα μακριά αφού τα εξασφάλιζα. Δεν είμαι όμως σίγουρη αν θα άντεχα και δεν θα τρελαινόμουν ή αν θα ζούσα για να καταφέρω κάτι τέτοιο. Δεν θα. Τουλάχιστον τώρα αισθάνομαι πως χτίζω ξανά την αξιοπρέπειά μου, πως έχω χρόνο να γνωρίσω τον εαυτό μου. Σε άλλα περιβάλλοντα, το εργασιακό και το φιλικό μου, χαίρω της εκτίμησης των συναδέλφων και των φίλων μου. Αυτό μου δίνει μια ανάσα χαράς και ελπίδας. Τώρα μπορώ να ισχυριστώ πως θα προσπαθήσω να βοηθήσω τα παιδιά μου να μην πέσουν στην παγίδα που έπεσα εγώ, δηλαδή να κάνεις τον εντελώς αντίθετο από αυτό που έκανε η μητέρα σου. Μπράβο. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου ώστε να βοηθήσω τα παιδιά μου να έχουν μια ζωή με προοπτική. Θα επιδιώξω να μην τους κόψω τα φτερά αλλά να νιώθουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα να μπορούν να πετάξουν μακριά από ό,τι τους βαλτώνει και τους καταπιέζει. Ενώ η μάνα σου έκανε το αντίθετο, σε γέμισε φόβους για την πραγματική ζωή. Ενώ εσύ θες να κάνεις το αντίθετο για τα παιδιά σου. Μπράβο. Όλα αυτά γράφτηκαν ώστε να βοηθηθούν τα νέα παιδιά να αναγνωρίζουν από νωρίς τις κόκκινες σημαίες. Να θέτουν όρια στις σχέσεις τους και να μάθουν να προστατεύουν τον εαυτό τους από ανθρώπους εκδικητικούς, νοσηρούς και κακόβουλους. Προσωπικά δεν πίστευα πως υπάρχει στην ανθρώπινη οντότητα τόση διαστροφή. Από τη στιγμή όμως που το ανακάλυψα, θεωρώ καθήκον μου να ενημερώσω ώστε αυτή η πληροφόρηση να φανεί χρήσιμη για όποιον το έχει ανάγκη.
Φίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες τόσο καλογραμμένα κιόλας την ιστορία σου μαζί μας. Τη διάβασα ακριβώς όπως την έχεις γράψει. Έχει καιρό που μου την έχεις στείλει, άρα ελπίζω και φαντάζομαι πως έχει προχωρήσει η υπόθεσή σου και βρίσκεσαι σε ένα καλύτερο σημείο ως προς τη διεκδίκηση της ψυχικής σου υγείας και ισορροπίας και του μέλλοντος των παιδιών σου. Δεν θα πω πολλά, γιατί η φίλη τα γράφει και τα εξηγεί κιόλας και φαίνεσαι συνειδητοποιημένη, φαίνεται η δουλειά που έχεις κάνει με την ψυχοθεραπεία. Φαίνεται ότι είσαι δουλεμένος άνθρωπος και σε ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκες τα συμπεράσματα σου και τα μαθήματα που έχεις πάρει από την ανάλυση της ζωής σου μέχρι σήμερα μαζί μας, ώστε να είναι χρήσιμα με τον τρόπο που το έχεις περιγράψει για άλλους ανθρώπους, ώστε να βλέπουν από νωρίς τις κόκκινες σημαίες, να βλέπουν από νωρίς συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι χαριτωμένες, δεν είναι σεξι, είναι συμπεριφορές επικίνδυνες και τάσεις οι οποίες είναι ανησυχητικές. Αυτό που θέλω να μοιραστώ με τους φίλους που παρακολουθούν αυτό το βίντεο είναι ότι όσο μεγάλη ανάγκη και αν έχουμε ή μεγάλη επιθυμία και αν έχουμε να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε, να αποκατασταθούμε με τον τρόπο που το έχει γράψει η φίλη, ότι το σκεφτόταν τότε στη δεκαετία του 90, να κάνουμε οικογένεια. Εγώ πότε θα γίνω μάνα, εγώ πότε θα γίνω πατέρας, εγώ πότε θα έχω τη δικιά μου οικογένεια. Όση μεγάλη επιθυμία και ανάγκη για να έχουμε από αυτά, οφείλουμε να προστατεύσουμε κυρίως την πολύτιμη ψυχή μας και τον πολύτιμο εαυτό μας. Όλοι. Οφείλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε από τη ζωή μας, τι ακριβώς θέλουμε από ένα πιθανό σύντροφο, και όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο να είμαστε αδιαπραγμάτευτοι στις αρχές και στις αξίες μας. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο σε αυτό το κανάλι, σε διάφορα playlist. Στο playlist θέλω να κάνω σχέση, υπάρχουν πολλά βίντεο τα οποία μιλάνε για τα προαπαιτούμενα μιας υγιούς ερωτικής σχέσης. Αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν μας καταβάλει η τεράστια επιθυμία και η ανάγκη να μπούμε σε μια ερωτική σχέση, τότε υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να αγνοήσουμε τις κόκκινες σημαίες, να αγνοήσουμε τα αρνητικά σημάδια και να μπούμε σε μια κατάσταση η οποία να μας κάνει, να μας φέρει στο σημείο να είμαστε συνεξαρτώμενοι με έναν τοξικό άνθρωπο, να υποφέρουμε πράγματα από τα οποία δεν θα έπρεπε να υποφέρουμε και να επηρεάζονται στο μέλλον και τα παιδιά που θα δημιουργήσουμε, τα παιδιά που θα φέρουμε στον κόσμο μέσα από αυτή τη σχέση. Το να κάνεις μια ερωτική σχέση δεν είναι πανάκια. Το να κάνεις ένα γάμο δεν σου λύνει όλα σου τα προβλήματα. Αντιθέτως, μπορεί να δημιουργήσει πολλά περισσότερα. Αν ένας άνθρωπος θέλει σήμερα να κάνει οικογένεια και το δοκιμάσει και δεν βγει και έρθει μετά από 3-4 χρόνια, μπορεί, εάν έχει τις αρχές του και τις αξίες του στο μυαλό του και τις γνώσεις που έχει πάρει της ψυχολογίας και της ψυχοεκπαίδευσης ώστε να κάνει μια υγιή επιλογή και να είναι με έναν ισορροπημένο άνθρωπο, μπορεί να φτιάξει μια πολύ καλύτερη οικογένεια παρά αν τον πιάσει η μεγάλη επιθυμία και η ανάγκη οπωσδήποτε, άντρα θέλω και, ότι, και όπως να είναι, γυναίκα θέλω και όπως να είναι, θέλω αμέτη μου χαμέτη τώρα να παντρευτώ, θέλω αμέτη μου χαμέτη τώρα να κάνω οικογένεια, μπορεί να μπει σε μια συνθήκη στην οποία να ταλαιπωρηθεί για πολλά χρόνια και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ισορροπημένοι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι υγιείς προσωπικότητες, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για γάμο και κατάλληλοι για ερωτική σχέση. Αυτό που μας τυφλώνει και κάνουμε λανθασμένες επιλογές είναι από τη μια η απειρία μας για όσους είναι άπειροι και από την άλλη η μεγάλη επιθυμία και ανάγκη που έχουμε να είμαστε οπωσδήποτε σε μία σχέση. Δεν αντέχουμε τη μοναξιά μας και δεν κάνουμε τη δουλειά για να τη μετατρέψουμε σε μοναχικότητα και μπαίνουμε μέσα σε σχέσεις κακοποιητικές, σε σχέσεις λειψές, σε σχέσεις ανισόρροπες με ανισόρροπους ανθρώπους, όπου εκεί κάνουμε πολύ περισσότερη δουλειά από όσοι κάνει κάποιος για να μετατρέψει τη μοναξιά σε μοναχικότητα και χωρίς αποτέλεσμα τότε. Πολύ διδακτική αυτή η ιστορία και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη που την μοιράστηκε μαζί μας και έχει τα θερμά μου συγχαρητήρια επειδή είσαι καλή μητέρα. Είσαι καλή μητέρα και βάζεις το ουσιαστικό συμφέρον των παιδιών σου πάνω από οποιοδήποτε άλλο αρνητικό συνέστημα μπορεί να έχεις από όλα αυτά που βίωσες. Την αγάπη μου.